Καλησπέρα κύριε Στρατάκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στο εξωτερικό βέβαια και αυτήν την ώρα, πολύ βόρεια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι ένα θέμα που συζητείται έτσι μεταξύ των επιστημόνων. Πόσο δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση μάλλον, μπορεί να μας επηρεάσει και όσον αφορά την υγεία μας, αλλά το γενετικό... Βεβαίως. Ναι. Υπήρχε μια ολόκληρη συνάντηση που είχαμε στο φόρουμ των Δελφών, όπου είχα τη τιμή να παρουσιάσω για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, ιστορικά οι κλιματικές αλλαγές, όσες έχουν καταγραφεί αλλά και αυτές που δεν έχουν καταγραφεί στην ιστορία, γνωρίζοντας από τα προϊστορικά και τα αρχαιολογικά ευρήματα, έχουν επηρεάσει τον πολιτισμό, την ανάπτυξη του ανθρώπου ιστορικά. Επομένως, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι και η παρούσα κλιματική αλλαγή, αυτή που ζούμε τώρα, θα επηρεάσει και τον πολιτισμό μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη γη σε σχέση με παλιά, δηλαδή αυτή τη στιγμή η γη έχει ένα πληθυσμό 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπου, σύντομα για να γίνουν 8 από τα δισεκατομμύρια, είναι σαφές ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει πάρα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από ότι αντίστοιχες κλιματικές αλλαγές επηρεάσαν στο παρελθόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις εμφανίσεις ασθενειών ή άλλων αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο απαντάμε στο περιβάλλον, που θα είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και που θα επηρεάσει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, επαναλαμβάνω, διότι ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι παλαιότερα. Θα θέλαμε όμως να μας εξηγήσετε, κύριε Στρατάκη, ποιοι είναι οι φόβοι των επιστημόνων, για ποιες αλλαγές συζητάμε και τι εννοούμε όταν λέμε επιγενετικές αλλαγές? Πρώτα απ' όλα θα επηρεαστούν, θα εμφανιστούν ασθένειες οι οποίες δεν υπήρχαν πιο πριν. Ένα. Δεύτερον, πληθυσμοί καθώς μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, οι κλιματικές αλλαγές, τώρα πια οι κλιματικές συνθήκες μάλλον, είναι διαφορετικές από εκεί που ήρθαν, θα εμφανιστούν ασθένειες τις οποίες δεν τις είχαν πιο πριν, διότι προηγούμενα, στις προηγούμενες κλιματικές συνθήκες ήταν προσαρμοσμένοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια γενετική αλλαγή, αλλά η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εμφάνιση γενετικών προδιαθέσεων, οι οποίες προηγούμενα ήταν προσαρμοστικές. Τώρα που ο πληθυσμός αυτός μετακινείται σε κάποιες άλλες περιοχές, είτε διότι το επηρεάζουν οι κλιματικές αλλαγές, είτε διότι στην ίδια την περιοχή που ζει το κλίμα έχει αλλάξει, τώρα θα εμφανιστούν πράγματα, νόσοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν προηγούμενα. Αυτός είναι ένας τρόπος όπου η γενετική εκδηλώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το δεύτερο στο οποίο αναφέρεστε είναι το επιγενετικό. Επιγενετικό σημαίνει κάτι που δεν αλλάζει το DNA μας, αλλά που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το DNA μας, το γενετικό μας υλικό, εκφράζεται λόγω διαφορετικών συνθήκων. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για ένα οποιοδήποτε οργανισμό, από το πιο απλό κύτταρο μέχρι το πιο πολύπλοκο οργανισμό, να απαντήσει στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Επομένως, περιμένουμε ότι γρήγορες αλλαγές του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να επιφέρουν επιγενετικές, αυτό που λέμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το γενετικό υλικό στον πληθυσμό, και αυτό να επηρεάσει πάλι τον τρόπο με τον οποίο έκαστος εξημών απαντάει στο περιβάλλον. Δηλαδή, κύριε Στρατάκη, επειδή με την κλιματική κρίση άλλες περιοχές μπορεί να βιώσουν οι άνθρωποι δηλαδή ακραίες θερμοκρασίες προς τα πάνω ή ακραίες θερμοκρασίες προς τα κάτω, πλημμύρες, όλα αυτά τα δεινά που βλέπουμε και κατά τόπους τώρα που αποδίδονται από τους ειδικούς τουλάχιστον στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή σε περιόδους, σε παρατεταμένες περιόδους και περιοχές ας πούμε με ακραία ζέστη. Γιατί εμείς είμαστε μια υποψήφια περιοχή εδώ της Μεσογείου. Είμαι πολύ ζέστη τέλος πάντων. Ο οργανισμός μας καταρχήν θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει σε αυτό που αλλάζει στο περιβάλλον γύρω του και από εκεί θα αρχίσουν οι αλλαγές στο DNA. Ναι, βέβαια, κάθε οργανισμός ο οποίος στρεσάρεται κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, είτε είναι όπως είπατε η αύξηση της θερμοκρασίας ή η μείωση της θερμοκρασίας, σε οποιοσδήποτε συνθήκες στρες ο οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί. Ο ευκολότερος τρόπος να προσαρμοστεί, δεδομένου ότι οι γενετικές αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, ούτε μπορούμε να περιμένουμε να γίνουν στην επόμενη γενιά για να απαντήσουμε στο παρόν πρόβλημα, ο ευκολότερος τρόπος είναι να μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται διάφορες λειτουργίες του γενετικού μας υλικού. Σας δώσω ένα παράδειγμα από μια πρόσφατη μελέτη, στην οποία αναφέρθηκα για παράδειγμα και στο Φόρουμ των Αδελφών. Σε μια πρόσφατη μελέτη στην Κίνα, κοιτάξαν για την αναπαραγωγική ικανότητα του πληθυσμού σε μεγάλες περιοχές της Κίνας, όπου η θερμοκρασία τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανέβει. Αυτό που φάνηκε είναι ότι ο πληθυσμός κάτω από τις νέες συνθήκες της αυξημένης θερμοκρασίας είχε μικρότερη αναπαραγωγική ικανότητα. Mm-hmm. Όταν κοιτάξαν να δουν γιατί ο συγκεκριμένος πληθυσμός είχε πολύ λιγότερες γεννήσεις, πολύ λιγότερες συλλήψεις και ούτω καθεξής, βρήκανε ότι συγκεκριμένα ο αριθμός του σπέρματος των ανδρών της περιοχής είχε μειωθεί λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Το αποδώσαν στην αυξημένη θερμοκρασία. Σε άλλες μελέτες στο Τέξας, για παράδειγμα, η αύξηση της θερμοκρασίας σε συγκεκριμένες περιοχές του Τέξας, στις ΗΠΑ, οδήγησε τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές από το να γυμνάζονται λιγότερο. Η μείωση της άσκησης οδήγησε σε αύξηση της παχυσαρκίας και σε επιπλοκές μεταβολικές και άλλες, οι οποίες συνδέονται απόλυτα με την αύξηση της θερμοκρασίας στις συγκεκριμένες περιοχές. Και τέλος, να πω ένα άλλο παράδειγμα από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα στην έγκυρη έκδοση της New England Journal of Medicine, που είναι ένα πολύ καλό ιατρικό περιοδικό. Φάνηκε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και γενικά οι κλιματικές αλλαγές που ζούμε αυτή την περίοδο αυξάνει και την έκθεση του σώματός μας σε διάφορα χημικά και τοξικά υλικά, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα μας, αναπαράγεται το DNA και φυσικά αναπαραγόμαστε κι εμείς και ούτω καθεξής. Η έκθεση, με άλλα λόγια, σε τοξικά υλικά του περιβάλλοντός μας αυξάνεται με την κλιματική αλλαγή που ζούμε. Εννοείται ότι οι υψηλές, συγγνώμη κύριε Στρατάκη, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες παράγουν, είναι προϋπόθεση. Αυξάνουν την έκθεσή μας. Όχι απαραίτητα ότι οι ίδιες θερμοκρασίες αυξάνουν την ποσότητα, αλλά για παράδειγμα, ας αναφέρουμε τις πλημμύρες για παράδειγμα. Οι πλημμύρες μεταφέρουν υλικά από χωματερές, από χημικά απόβλητα και άλλα, και το φέρνουν στον υδροφόρο ορίζοντα των ανθρώπων ή αφήνονται τα κατάλοιπα αυτά στη γη. Αυτό μετά μεταφέρεται στη διατροφή μας. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μεγάλες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών έχει αυξήσει την έκθεση των πληθυσμών σε τοξικές ουσίες, οι οποίες έχουν μπει στη διατροφική αλυσίδα, που δεν θα έμπαιναν αλλιώς εάν δεν υπήρχαν αυτές οι φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Είναι κάτι για το οποίο συζητιέται πάρα πολύ, για παράδειγμα, στην Θεσσαλία με τις πρόσφατες πλημμύρες, εάν και πόσο το έδαφος της Θεσσαλίας έχει μολυνθεί από τοξικά απόβλητα μετά τις πλημμύρες. Αυτό δεν το ξέρω, απλά βλέπω ότι γίνονται αντίστοιχες μελέτες για να διερευνηθεί αν πραγματικά οι πλημμύρες αυτές άφησαν κάποια κατάλοιπα εκεί. Αλλά σε άλλες περιοχές της γης αυτό ξέρουμε ότι έχει συμβεί. Για παράδειγμα, σε πλημμύρες που είχαν γίνει πριν από 2-3 χρόνια στο Μπαγκλαντές και στο Πακιστάν. Αυτές αφήσαν πολλά τοξικά κατάλοιπα στην περιοχή και αυξήσαν την έκθεση του πληθυσμού σε ουσίες οι οποίες δεν θα εκτίθενται αλλιώς εάν δεν υπήρχαν αυτές οι φυσικές καταστροφές που είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Είτε ζέστη είτε κρύο, λοιπόν, κύριε Στρατάκη, ότι ό,τι φέρνει αυτή η κλιματική, ότι θα φέρει μάλλον αυτή η κλιματική κρίση, αναμένεται να τη βιώσουμε και στο πετσί μας την κυριολεξία. Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό είναι πάλι η επιστήμη. Μόνο η επιστήμη μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Απλά, βέβαια, σίγουρα η κλιματική αλλαγή γίνεται αρκετά γρήγορα και ελπίζω να έχουμε απαντήσεις και εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτές τις πολύ γρήγορες αλλαγές. Ναι, λέτε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε όμως. Βέβαια είναι ίδιο του ανθρώπου αυτό, έτσι. Γι' αυτό και επιβιώσαμε αυτό, φυσικά. Αυτό πήγα να σας απαντήσω. Είναι ίδια της εξέλιξης. Αυτό δεν είναι μόνο του ανθρώπου, όλων των οργανισμών. Ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε είναι να προσαρμοστούμε. Αυτό το είχε πει ήδη ο Δαρβίνος, το είχε δει όταν δημοσίευσε τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό της εξέλιξης των ειδών και της επιβίωσής τους η προσαρμογή. Άρα δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε. Και ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι οργανισμοί, εδώ και χιλιετίες, εκατομμύρια χρόνια, αν θέλετε, αν βάλουμε και τα είδη που προηγούνται του ανθρώπου, έχουν δείξει ότι μπορούν να προσαρμόζονται στις κλιματικές αλλαγές, ακόμα και αν αυτές είναι πάρα πολύ γρήγορες. Μόλις πρόσφατα διάβαζα μια μελέτη για κλιματική αλλαγή που ανιχνεύθηκε στην Αφρική πριν από χιλιάδες χρόνια και επέτρεψε την πρώην αρκετά έφορη περιοχή της Νιμ-Σαχάρας να γίνει τελικά έρημος. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί μετακινήθηκαν σε περιοχές οι οποίες ξέρουμε και σήμερα έχουν μεγάλο πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Δέλτα του Νείλου. Οι γενετικές αλλαγές που έγιναν τότε σε αυτούς τους ανθρώπους τις βλέπουμε και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι προέρχονται από φυλές οι οποίες ζούσαν πριν από χιλιάδες χρόνια στην πρώην έφορη περιοχή της Ζαχάρας. Και είναι φυσικά διαφορετικός ο γενετικός κώδικας, διαφορετική η γενετική σύσταση, αν θέλετε, αυτών των ανθρώπων από τους άλλους ανθρώπους που ζουν στις όμορες περιοχές. Δηλαδή, ιστορικά, οι άνθρωποι, όπως και όλοι οι οργανισμοί, προσαρμοστήκαν στις γενετικές αλλαγές. Αυτό που προηγούμενα μόνο είναι ότι σήμερα οι συνέπειες είναι λίγο πιο μεγάλες, γιατί ο πληθυσμός είναι πιο μεγάλος. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν θα μπορούν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων να προσαρμοστούν με την ίδια ταχύτητα. Ελπίζω ναι. Και είπα ότι η μόνη λύση για να γίνει αυτό είναι η επιστήμη. Και είμαστε τυχεροί στην Κρήτη που έχουμε το ΙΤΕ, που έχει εξαιρετικούς επιστήμονες και μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Στρατάκη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Καλό είναι να τα συζητάμε όλα αυτά. Εσείς είστε μέσα στο θέμα αναμφίβολα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα και στο μέλλον να συζητήσουμε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς.